Κύριε Δαπέργολα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω, κάντε μου ένα σχόλιο για αυτό το οποίο έλεγα τώρα. Για την Ένωση Αθέων. Ναι. Εντάξει, το ότι τα πανεπιστήμια φτάνουν σε σημείο να διοργανώνουν τέτοια συνέδρια, τέτοιες ημερίδες, είναι το πιο τραγικό, αλλά είναι ενδεικτικό το που έχει καταντήσει ο τόπος και που έχουν καταντήσει όλοι οι θεσμοί του, οι επίσημοι και οι ανεπίσημοι. Από εκεί και μετά όμως για την Ένωση Αθέων, εγώ έχω να κάνω το εξής σχόλιο. Ναι. Αυτή, ξέρετε, δεν είναι Ένωση Αθέων, είναι Ένωση Αντιχρίστων και Εκκλησιομάχων. Γιατί αν είσαι άθεος, φυσικά πράγμα που αποτελεί σεβαστό προσωπικό σου δικαίωμα, έτσι λες δεν υπάρχει Θεός και δεν ασχολείσαι πια. Αυτοί, όχι δεν ασχολούνται, αυτή η μέρα νύχτα πολεμούν την Ορθοδοξία. Και με τόση εμπάθεια που πραγματικά εκπλήσει. Λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Άρα τότε τι πολεμούν, αυτό που δεν υπάρχει? Και με τόσο προκλητικό τρόπο. Άρα εδώ είναι ξεκάθαρο ότι τα πράγματα είτε είναι στημένα, ότι αυτή δηλαδή είναι γρανάζι άλλων συμφερόντων, ή υπάρχει ψυχιατρικό θέμα, δεν εξηγείται αλλιώς. Όπως ψυχιατρικό θέμα τίθεται, με συγχωρείτε, όταν πηγαίνεις και στείνεις ψυσταριές τη Μεγάλη Παρασκευή για να προκαλέσεις και τον διαναλύσεις. Αυτό κάνω, το θυμάστε? Το θυμάμαι, βέβαια το θυμάμαι. Αυτή λοιπόν δεν είναι άθεη, κυρία Δαμιανίδη, αυτή είναι θεομάχη. Και είναι και αυτή ακριβώς όπως και οι άλλοι αστείοι, εκεί οι νεοπαγανιστές του 12θεου. Είναι γρανάζι του νεοποχήδικου συστήματος. Αυτοί ετάχθησαν όλοι όχι για να βιώσουν καμιά θρησκεία, οι άλλοι οι αρχαιόπληκτοι, ούτε καν οι ίδιοι οι αρχαίοι δεν την τιμούσαν. Αυτοί είναι εκεί πέρα για να σπηλώσουν, να λασπώσουν και να πλήξουν την ορθόδοξη πίστη. Τώρα βέβαια ότι βλέπουμε την Ένωση Αθέων πέρα από πανσέτες και σουβλάκια να κάνουν και ημερίδες, εντάξει, αυτό το λες και εξέλιξη. Είναι αδιανόητο, δηλαδή πραγματικά το γεγονός ότι το... Κοιτάξτε, ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να λέει αυτά που θέλει. Ελευθερία λόγου έχουμε. Έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα ζητήσουμε να φημωθούν απόψεις και να υποστούν αυτό το οποίο έχουμε υποστεί εμείς. Αλλά ακριβώς, το πανεπιστήμιο να δίνει. Ο Πρίτανης δηλαδή συμφωνεί στο Πάντιο Πανεπιστήμιο να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να πούν. Δηλαδή ο Βαλιανάτος, ξαναλέω, και ο Τατσόπουλος θα μιλήσουν για την παιδεία και τη θρησκεία. Και τι θα πούνε? Τι θα πούνε? Μα είναι ξεκάθαρο τι θα πούνε. Ότι η θρησκεία είναι σκοταδισμός, ότι είμαστε Ταλιμπάν, ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν αυτά από την παιδεία, ότι η παιδεία πρέπει να γίνουν τα άθεα γράμματα. Εδώ ο Τατσόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ακριβώς. Ο Τατσόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός ο οποίος πανηγύριζε επειδή απομακρύνθηκε από τους Αγίους Ισιδώρους ο ιερέας. Και όχι μόνο γι' αυτό, και για τον Σίδε και τον Άγιο Παΐσιο, για χίλια δύο πράγματα. Είναι δηλαδή σεσημασμένος θεομάχος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ο κύριος Βαλιανάτος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν έκρυψε και την ταυτότητά του. Και είναι εκπρόσωπος κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, νομικός της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά, ναι. Και αν δείτε και αυτούς που μετέχουν στη συγκεκριμένη ημερίδα, είτε είναι κάτι κλινικοί ψυχολόγοι, είτε δικηγόροι των ΛΟΑΤΚΙ ή των διαφόρων τέτοιων αθεϊστικών ομάδων που πρεσβεύουν όλο αυτό το νεοεποχήτικο της γνωστής ατζέντας. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία ανακυκλώνονται συνεχώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται αρχές Δεκέμβρη, δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα, έτσι. Όλα αυτά μετράνε. Θυμάστε πέρσι τέτοιο καιρό είχαμε τις βλασφημίες κατά της Παναγίας, έτσι. Βέβαια. Εκείνες οι γελιογραφίες. Φέτος έχουμε κάτι άλλο. Θα έχουμε και άλλα. Μην ανησυχείτε. Ακόμα νωρίς είναι. Μάλιστα. Πάμε στο άλλο θέμα, κύριε Δαπέργολα, το οποίο και αυτό είναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Εγώ το λέω εθνική προδοσία, ξεκάθαρα. Και ως Μακεδόνας και ως Έλλην πολίτης, ο οποίος αγαπάει την πατρίδα του, να ακούω για φροντιστήριο μακεδονικής γλώσσας, εισαγωγικά, πάρα πολλά το βάζω, το μακεδονικής. Έτσι, είναι αδιανόητο να μιλάνε και να χαρακτηρίζουν τα σκοπιανά πλέον. Τα Σλάβικα, τη Σλάβικη αυτή διάλεκτο να τη χαρακτηρίζουν ως μακεδονική γλώσσα και να διδάσκεται σε ελληνικό έδαφος στην Φλόρινα, παγιδεύοντας ουσιαστικά τη δικαστική εξουσία, η οποία δεν μπορούσε να κάνει και πολλά παρά να υπογράψει αυτή την απαράδεκτη πραγματικά το καταστατικό αυτής της ομάδας των ψευτομακεδόνων. Και είμαστε εδώ που είμαστε τώρα, έτσι. Φροντιστήριο μακεδονικής γλώσσας στη Φλόρινα. Δεν είναι ακριβώς φροντιστήριο, είναι κάτι πολύ χειρότερο. Είναι κέντρο μακεδονικής γλώσσας, είναι ΜΚΟ, που μέσα στο καταστατικό της, άμα δείτε, γράφει αδιανόητα πράγματα, ότι η προσπάθεια θα γίνει για να μπουν αυτά τα μακεδονικά εντός εισαγωγικών ως δεύτερη ξένη γλώσσα στα γυμνάσια και στα δημοτικά,
να γίνει τμήμα μακεδονικών σπουδών με το γνωστό πρόσημο σε πανεπιστήμια. Τέτοια ονειρεύονται αυτοί. Και το επόμενο που γράφει επίσης είναι η προσπάθεια για να αναγνωριστεί μακεδονική μειονότητα. Άρα είναι μια. Έχουν συνέχεια οι προκλήσεις, δεν είναι μόνο ένα απλό προτιστήριο. Είναι αλυτρωτικές οι θέσεις, έτσι. Ξεκάθαρα. Τώρα αυτό που είπατε για ΕΣΚΑΤ, η προδοσία είναι σαφές, δεν το συζητάμε. Είναι μια αθλειότητα που όντως ξεπερνάει τα όρια της προδοσίας. Και να πω ότι από πίσω κρύβονται πάλι ξανά πρόσωπα νομικοί, δικηγόροι, οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, είναι και βλάχοι στην καταγωγή. Αλλά εκμεταλλεύονται πράγματα και καταστάσεις, έτσι. Δηλαδή τώρα. Να υποστηρίξει, η υπεράσπιση λέει, να υποστηρίξει την αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας ως μειονοτικής γλώσσας από την ελληνική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της επικυρωμένης από την Ελλάδα της Σύμβασης Πλαισίου για την Προστασία Εθνικών Μειονοτήτων. Μιλάνε για εθνική μειονότητα δηλαδή. Ναι, έτσι βέβαια. Μιλάνε φόρα παρτίδα για εθνική μειονότητα και του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις μειονοτικές γλώσσες. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε το έγκλημα το οποίο έχουμε κάνει. Αυτό δεν είναι, συγγνώμη κύριε Ταπέργολα, αυτό δεν είναι Κερκόπορτα. Αυτό είναι η πύλη της κολάσεως. Αυτή είναι ολόκληρη πύλη. Και αυτή η πύλη άνοιξε με εκείνο το παλιόχαρτο, τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι. Γιατί αυτοί φτιάξανε το νομικό πλαίσιο για να γίνουν τώρα όλα αυτά. Εκείνο το παλιόχαρτο τότε το μελετήσαμε και είδαμε τι προβλέπει και τι αναγνωρίζει. Το ξέραμε από τότε ότι τέτοιες παρενέργειες θα έχει. Ναι, ότι θα δώσει νομιμοποίηση στον αλυτρωτισμό και στη δράση πρακτόρμου. Μέχρι τώρα δρούσαν. Στην περιοχή η μη παράνομα ή η υπόγεια, τώρα και με τη βούλα δηλαδή νομιμοποιούνται. Αυτό φυσικά πρέπει να καταλογιστεί και στις δύο κυβερνήσεις. Και σε εκείνους που υπέγραψαν και σε εκείνους που συνεχίζουν τη συμφωνία. Και ότι βλέπουμε το ΖΑΕΦ να βγαίνει άλλωστε και να συγχαίρει και τους δύο, είναι ξεκάθαρο ότι δεν χρειαζόμαστε άλλους μάρτυρες. Βέβαια, το λένε μόνοι τους. Το λένε μόνοι τους. Το λένε μόνοι τους. Διαβάζω. Διεξαγωγή δημόσιων εκστρατιών. Δημόσιων εκστρατιών. Για την προώθηση της δημόσιας χρήσης της μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα από τους ομιλητές της, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης παραδοσιακών τοπονυμίων στη Βόρεια Ελλάδα, παράλληλα με τα σημερινά τοπονύμια. Δηλαδή θέλουν να αλλάξουν και τις ονομασίες περιοχών ελληνικών και να τις βαφτίσουν, ξέρω εγώ να το πω έτσι, στο πώς αυτοί θέλουν να τα αποκαλούν. Δηλαδή αυτό που έκαναν ουσιαστικά οι Αλβανοί στη δικιά μας τη Βόρεια Ήπειρο, αυτό το οποίο έκαναν οι Σκοπιανοί σε δικά μας μέρη. Θέλουν να μας λένε τώρα να το κάνουν και στον ελλαδικό χώρο. Είναι τρομερό. Ακριβώς. Μα αυτό το όνειρό τους είναι η προσάρτηση. Και αυτό δεν είναι και με αυτά που λέγαμε πριν λίγες μέρες για τη Μακεδονική Εκκλησία. Έτσι. Βέβαια, όλα αυτά βέβαια. Είναι ένα πακέτο. Πακέτο είναι. Αυτοί ονειρεύονται εθνική και εκκλησιαστική προσάρτηση όλης της Μακεδονίας. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν το κρύβουν. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Η δική μας η προδοτική στάση είναι το πρόβλημα. Βέβαια. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς αντί να μπούμε αύριο και να ανακυρώσουμε τη συμφωνία, γιατί μπορούμε, γιατί λέει στο ακροτελεύτιο άρθρο η συμφωνία, ότι και οι δύο χώρες, σε περίπτωση που υπάρχουν παραβιάσεις, μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση έστω και μονομερώς, κύριε Ταπέργολα. Και μονομερώς. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι, ότι οτιδήποτε ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση δεν μπορεί να τα αλλάξει η επόμενη. Αν θέλανε, θα μπορούσαν και θα την είχαν καταγγείλει τη σύμβαση και θα την είχαμε σταματήσει αυτή την ιστορία. Αλλά δεν θέλουμε. Και ξέρετε, εδώ πέρα ακούτε κάτι άλλο από κάποιους φίλους που λένε γιατί δεν παραιτούνται οι βουλευτές σε διαμαρτυρία. Λέω, μα πώς θα παραιτηθούν για να παραιτηθείς, πρέπει να νιώσεις και λίγο ντροπή. Εδώ οι πιο πολλοί θεωρούν την Συμφωνία των Πρεσπών επιτυχία. Εδώ υπάρχουν, ξέρετε, βουλευτές που ανησυχούν μήπως γίνει κάτι και ανατραπεί η συμφωνία. Βέβαια. Δηλαδή, βέβαια. Και πέρσι θυμάμαι που τα λέγαμε πάλι στην εκπομπή σας για έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που αγωνιούσε μήπως πάρει την εξουσία το ΒΜΡΟ και απειληθεί η συμφωνία. Ναι. Την ώρα που μπορούμε. Όπως είπατε, και οφείλουμε εμείς να την καταγγείλουμε, μόνο γιατί μόνος. Οι ίδιοι Σκοπιανοί την παραβιάζουν μέρα νύχτα. Εδώ βλέπουμε ένα λούζι κρύου υδρότα στους λεβέντες μας. Μήπως γίνει κάτι και κινδυνεύσει αυτό το παλιό χαρτο με ακύρωση. Πραγματικά δηλαδή. Χθες, κύριε Ταπέργολα, γιατί μας απασχολεί το θέμα και δεν θα το αφήσουμε, γιατί για μας είναι εθνική σημασία ζήτημα το συγκεκριμένο. Έτσι δεν το συζητάμε και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουν φυσικά. Όλοι οι Έλληνες. Διάβαζα τις δηλώσεις που είχαν κάνει από βήματος Βουλής οι Νεοδημοκράτες. Δακρύβρεχτες δηλώσεις για την Μακεδονία τους που την ξεπουλάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί διάβασα 23 δηλώσεις, κύριε Ταπέργολα. 23 βουλευτών οι οποίοι είναι ακόμα και Θεσσαλονικής. Εννοείται Βορειοελλαδίτες, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Πού είναι όλοι αυτοί σήμερα, πουθενά. Σιωπή. Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι, για να ολοκληρώσουμε. Το Φεβρουάριο του 2019 είχε γίνει, αν θυμάστε, μια προκήρυξη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Μάλιστα. για 302 προσλήψεις στην ΕΕΠ.
Μάλιστα. Ένα από τα κριτήρια πρόσληψης ήταν η γνώση μακεδονικής γλώσσας. Τι είναι αυτό τώρα, επί ΣΥΡΙΖΑ αυτό ακόμα. Ναι. Τότε είχε βγει ο κύριος Καράογλου και κάποιοι άλλοι βουλευτές της Δημοκρατίας και διαρρήγνυε τα ημάτια τους. Τώρα πού είναι όλοι αυτοί? Πότε έγινε αυτό? Σε Ιαπωνία. Πότε έγινε αυτό? Το Φεβρουάριο 2019. 2019. 2019 Φεβρουάριο, δεύτερο. Θα σας στείλω και το ΘΕΚ, αν θέλετε. Το θέλω. Ζητούσε η πρόσληψη η γνώση της μακεδονικής γλώσσας. Μέσα στα κριτήρια πρόσληψης ήταν η γνώση μακεδονικής γλώσσας. Ο Χριστός και η Παναγία. Για την ΕΕΠ, παρακαλώ, έτσι. Ο Χριστός και η Παναγία. Δηλαδή, αυτά όλα είναι βήματα σε έναν κατήφορο που έχει ξεκινήσει από τότε. Κύριε Δαπέργολα, εγώ δεν λέω να μην είναι ένα άνθρωπο σε ΕΕΠ, προφανώς για να ζητάει η ΕΕΠ, ήθελε κάποιες παρακολουθήσεις να ξέρουν να μιλούν σκοπιανά. Είναι δυνατόν να γράφουμε εμείς μακεδονικής γλώσσας μέσα στο ΦΕΚ? Γράψουμε το θέμα, γράψουμε σλάβικα. Ακριβώς. Δηλαδή έχουν γίνει πολλά που νομιμοποιούν αυτή την απάτη. Δεν είναι μόνο το χτεσινό, που είναι το πιο επίσημο ίσως. Είναι και άλλα. Και το ότι το έχουμε εμείς, το ότι πέρασε αυτό το ΦΕΚ. Λογικά ΣΥΡΙΖΑ είχαμε τότε. Φυσικά πέρασε. Πέρασε. Το ότι δηλαδή πατάει κάποιος πάνω σε αυτά τα δικά μας θέματα τα οποία τα έχει ψηφίσει η ελληνική, η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση και σου λέει: ορίστε, μόνος το έχει ψηφίσει. Τι μετά μου λες? Ακριβώς. Μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Ακριβώς. Πρωτοσία, κανονική. Κύριε Δαπέργολα, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Focus 103,6.